Πάμε στο στούντιο και στους καλεσμένους μας να μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες. Να μιλήσουμε για την κινητοποίηση, πολύμερη πλέον κινητοποίηση των διαγνωστικών κέντρων, η οποία είναι βεβαίως αποχή, έτσι, όχι απεργία. Και να καλησπερίσουμε την κυρία Αθηνά Σπανάκη, τον κύριο Μιχάλη Καβελάκη και την κυρία Κατερίνα Ανδριανάκη. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλώς ήρθατε. Καλώς. Τώρα ουσιαστικά. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα διαγνωστικά και τα μικροβιολογικά και όλα αυτά είναι με κατεβασμένα τα ρολά, σωστά. Ναι. Γιατί όμως, τι έχει συμβεί? Γιατί οι τηλεθεατές μας ακούν αυτό το clawback και το rebate και όλα αυτά και είναι όροι που δεν τους καταλαβαίνουμε. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που βιώνετε τώρα από το 12 και μετά από το 2012. Από το 2012, ναι. Εξηγήστε μας τι έχει συμβεί. Ωραία, εγώ θα σας τα πω όσο πιο απλά γίνεται, έτσι όπως τα καταλαβαίνω κι εγώ, για να τα καταλάβει και ο κόσμος, γιατί είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα και πολλές φορές επειδή είναι πολύπλοκα, εμείς οι γιατροί, επειδή δεν είμαστε οικονομολόγοι, βάζουμε κάποιες υπογραφές γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς των πραγμάτων και στην ουσία δεν ξέρουμε τι ακριβώς υπογράφουμε από την άποψη ότι νύχτα αλλάζουν κάποια πράγματα και εμείς επειδή είμαστε επιστήμονες άνθρωποι και έχουμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα πολύ δύσκολο έργο αυτό των ασθενών μας, δεν έχουμε το χρόνο να καθίσουμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με τους διάσημους όρους rebate, clawback. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα εγώ για να μπορέσω να, να βοηθήσω και τον κόσμο, γιατί εδώ είμαστε για αυτό το λόγο, να καταλάβει, να του ζητήσουμε συγγνώμη που τον βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία. Απλά το κάνουμε όχι μόνο για εμάς, αλλά γενικότερα για το μέλλον της υγείας, γιατί εάν το αφήσουμε και δεν κάνουμε κάτι, η υγεία δυστυχώς θα πάρει τον κάτω δρόμο. Θα σας πω λοιπόν ότι εγώ είμαι ένας εργοδότης, έχω μία ωραία επιχείρηση. Σε αυτή την επιχείρηση έχω κάποιους υπαλλήλους και όταν έρχονται τους λέω ότι ο μισθός σας θα είναι 500 ευρώ. Κάνω τον προϋπολογισμό της επιχείρησής μου και βλέπω ότι με βάση τον προϋπολογισμό μου, εγώ στο τέλος του μήνα δεν μπορώ να δώσω στους υπαλλήλους μου τα 500 ευρώ που τους είπα. Θα τους δώσω από τα 500 ευρώ το 25%. Το υπόλοιπο θα είναι ένα ποσό το οποίο θα τους το κρατήσω για να πληρώσω εγώ τις υπόλοιπες ανάγκες που προκύψανε, αλλά δεν τις περίμενα, οι οποίες κάθε μήνα είναι και διαφορετικές. Οπότε και ο υπάλληλός μου κάθε μήνα δεν ξέρει τι θα του δώσω και τι θα του κόψω. Εξαρτάται από τον κλειστό προϋπολογισμό που έχω εγώ και από, και από ό,τι θα προκύψει. Δεν φτάνει όμως αυτό. Αυτό σας κάνει ο ΕΟΠΗ. Yeah. Ναι. Δεν μας κάνει μόνο αυτό. Η κυρία Σπανάκη κάνει ο ΕΟΠΗ με τους κλειστούς προϋπολογισμούς. Δεν μας κάνει μόνο αυτό. Ναι. Έρχεται λοιπόν και μας λέει, ξέρεις κάτι, από εδώ και πέρα, επειδή το έκανα αυτό και με βόλεψε και επειδή εσύ το δέχτηκες και δεν κάνεις κάτι, γιατί όπως σας είπα, ο υπάλληλος, όπως εμείς οι γιατροί, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους οι ανθρώποι και να προσφέρουν. Θα το συνεχίσω να στο κάνω για πάντα. Κάθε μήνα θα έχεις το ίδιο πράγμα. Ναι. Ερώτηση βέβαια, για να κάνω μια παρένθεση. Ποιος άνθρωπος δουλεύει κάπου σε μια επιχείρηση με ένα μισθό ο οποίος έχει, έχει ενημερωθεί ότι θα παίρνει ένα μισθό και παρόλα αυτά να παίρνει το 25% του μισθού και να κάνει κανένας. Θα σας πω λοιπόν και το κερασάκι της τούρτας και εδώ θα κλείσω. Έρχεται λοιπόν ο ΕΟΠΗ και λέει, εντάξει κοίτα, δούλευες και παλαιότερα σε μένα κάποια χρονάκια, μια δεκαετία περίπου, και αυτή τη δεκαετία δεν σου έκανα αυτή την κράτηση. Αποφάσισα λοιπόν τώρα να στην κάνω. Άρα, θα σου κάνω ένα ωραίο χρέος. Θα μου χρωστάς τα λεφτά αυτά που μου δίνεις τώρα και από τα προηγούμενα 10 χρόνια. Δηλαδή αναδρομικά. Αναδρομικά. Επειδή όμως είμαι καλός, θα σου κάνω δόσεις. Και επειδή είμαι πολύ καλός, θα υπογράψεις 3 φορές δόσεις των 120 και θα μου τα πληρώνεις αυτά. Άρα εμείς έχουμε να δώσουμε. Έχουμε ένα παραπεμπτικό, στο οποίο έχει μια κρατική τιμή. Αυτή η κρατική τιμή, μόλις περάσει, τιμολογηθεί, μετατρέπεται σε ασφαλιστική από το 1991 τιμές με 2 φορές υποτιμήσεις. Αμέσως μετά έρχεται και γίνεται το λεγόμενο clawback. Συγγνώμη, rebate πρώτα. Ναι. Μετά το rebate έρχεται το clawback και έρχεται και το χρέος. Έχουμε λοιπόν στις πλάτες μας ένα τεχνητό άδικο χρέος και καλούμαστε να πληρώσουμε τα χρέη.
που άλλοι έχουν δημιουργήσει, όχι εμείς. Εγώ τώρα έχω μια απορία, κύριε Καπελάκη. Τι είπα να πει κλειστός προϋπολογισμός και αν ξεπεραστούν, δηλαδή πώς το αποφασίζομαι έτσι αυθαίρετα, ως ΕΟΠΗ εννοώ. Γιατί ΕΟΠΗ το αποφασίζει. Δηλαδή ορίζω ένα κλειστό προϋπολογισμό και αν ξεπεραστούν τα κονδύλια μου τα επιστρέφουν τα. Τι είναι αυτό, δηλαδή πολύ αυθαίρετο ακούγεται. Ναι. Εμείς σαν διαγνωστικά κέντρα, σαν μικροβιολογικά ή ακτινολογικά ιατρία, είμαστε υποχρεωμένοι βάσει τη σύμβαση που έχουμε με τον ΕΟΠΗ κάθε παραπεμπτικό το οποίο έρχεται να το εκτελούμε. Ο ΕΟΠΗ προφανώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ελέγξει και εκεί είναι η ένσταση δική μας, καθώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι κάθε παραπεμπτικό, όπως σας είπα, να το εκτελούμε. Ο προϋπολογισμός λοιπόν αυτός είναι συγκεκριμένος, είναι κλειστός. Οι υποβολές που υποβάλλονται σε μηνιαία βάση στο τέλος του χρόνου φτάνουν αυτόν τον προϋπολογισμό να τον ξεπερνούν κατά 40-50%. Δηλαδή οι ανάγκες αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ, όταν ο προϋπολογισμός είναι στα 450. Καταλαβαίνετε το, χάος. Το ποσοστό της υπέρβασης. Με αποτέλεσμα εμείς να είμαστε όμοιροι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που έχουμε περιέλθει, να μην μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ο ΕΟΠΗ μας απειλεί και μας λέει ότι αν φύγετε από αυτή την κατάσταση θα πρέπει όλα αυτά τα ποσά τα οποία μας οφείλετε αναδρομικά να τα καταβάλλετε επί τόπου. Πολλοί γιατροί θέλουν να βγουν στη σύνταξη, δεν μπορούν να το κάνουν. Οι ειδικότητες τόσο της ακτινολογίας όσο και της βιοπαθολογίας δεν τις ακολουθούν οι νέοι γιατροί. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί ένα δομικό πρόβλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Εμείς εξυπηρετούμε περίπου το 90% των ασφαλισμένων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα διαγνωστικά μας κέντρα. Τα προβλήματα στο δημόσιο νοσοκομείο είναι γνωστά. Ο κόσμος για ευνόητους λόγους επιλέγει να έρχεται σε εμάς να κάνει τις εξετάσεις του και καταλαβαίνετε ότι αν εμείς αύριο το πρωί κλείσουμε λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς το σύστημα θα καταρρεύσει. Εγώ, κυρία Ανδριανάκη, πραγματικά αναρωτιέμαι πώς έχετε αντέξει όλα αυτά τα χρόνια. Και εμείς. Ειλικρινά. Γιατί αυτό είναι κάτι που συμβαίνει 12, από το 2012. Και εμείς αναρωτιόμαστε. Παρ' όλα αυτά, όμως, ήμασταν εδώ και είμαστε εδώ και ήμασταν και την περίοδο του COVID. Και την περίοδο του COVID που ήταν κλειστά τα ιατρία, τα διαγνωστικά κέντρα ήταν ανοιχτά για να μπορούν οι εξεταζόμενοι να ελέγξουν τους ασθενείς που δεν μπορούσαν να πάνε στο νοσοκομείο. Και ακόμα και εκείνη την περίοδο το κράτος μας υποχρέωσε να έχουμε και clawback και rebate. Δηλαδή εκείνη την περίοδο μας έχει βάλει 19 με 21 να πληρώσουμε το επιπλέον του ΕΟΠΗ που δεν μπόρεσε να καλύψει σε δόσεις το συγκεκριμένο το clawback. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή 1.400 εργαστήρια κινδυνεύουν να κλείσουν. Το έλλειμμα το οποίο έχει έρθει στις πλάτες μας είναι 1,6 δις. Χρήματα τα οποία έπρεπε να έχει το κράτος να δώσει σε εμάς και όχι εμείς να του δώσουμε. Η ζήτηση των διαγνωστικών εξετάσεων αυξάνεται συνεχώς κάθε χρόνο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει κάτι. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υποχρεωμένοι και δεν φταίμε για ό,τι έχει γίνει. Φυσικά εμείς εξετάζουμε τους ασθενείς μας, εξετάζουμε περισσότερες ώρες και από τις δυνατότητες, τις σωματικές που έχουμε. Αισθανόμαστε όμως ότι δεν γίνεται άλλο. Έχουμε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εδώ θέλω να πω ότι μας έχει βάλει τα ποιοτικά κριτήρια με αποτέλεσμα να μας έχει αναγκάσει να έχουμε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Καλά, αυτό καλό για τον ασθενή. Καλό και πάρα πολύ καλό και αυτό είναι και για μας καλό. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να δώσεις με καλύτερα εργαλεία, πιο σωστά, καλύτερες απαντήσεις. Όμως, αυτά τα εργαλεία δεν μας τα έχει βοηθήσει να τα αγοράσουμε. Τα έχουμε πάρει με δάνεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βάζοντας αυτά τα ποιοτικά κριτήρια μας είπε ότι αν έχετε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας δεν θα σας κάνω clawback και rebate. Να. Το οποίο ήταν ψέματα. Μας ανάγκασε να έχουμε και συμβόλαια συντήρησης και το clawback και το rebate παραμένει. Μιλάμε τώρα ότι εδώ ακούγεται σαν ο ΕΟΠΗ να λειτουργεί με όρους. Κάτι ναι. Το σκεφτήκαμε. Δηλαδή, ναι. Αυτό που σκεφτήκαμε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ο οποίος ΕΟΠΗ υποτίθεται ότι είναι εδώ για να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας, σωστά. Κάνει κοινωνική πολιτική στις πλάτες μας, δυστυχώς. Και το κακό ποιο είναι ότι
ο κόσμος έρχεται, μας δίνει το παραπεμπτικό και φυσικό είναι ο άνθρωπος να νομίζει ο καθένας ότι μας έχει πληρώσει. Γιατί ο άνθρωπος πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές για να έχει δωρεάν υγεία. Δεν ξέρει όμως ότι εμείς από αυτό το παραπεμπτικό όχι μόνο δεν θα πληρωθούμε, αλλά θα αναγκαστούμε και να πληρώσουμε από την τσέπη μας. Και έτσι δημιουργείται μια άσχημη άβρα, να το πω, μεταξύ γιατρού και ασθενή, άθελά μας. Ενώ δεν πρέπει να συμβαίνει φυσικά αυτό. Φυσικά και δεν πρέπει, πρέπει να υπάρχει στοργή, πρέπει να υπάρχει αγάπη μεταξύ τώρα, του ασθενή και του γιατρού. Όπως το ακούμε απ' έξω, χωρίς να είμαστε ειδικοί, νομίζουμε ότι είναι όλο λάθος, γιατί γίνεται ένα πολύ απλό κακό πράγμα. Ότι το ίδιο το κράτος, η πολιτεία, δεν μπορεί ή δεν θέλει ίσως. Τη βολεύει. Ή τη βολεύει να βάλει κανόνες στην κλινική συνταγογράφηση. Τόσο σωστά. Απλό νομίζουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Εμείς βεβαίως δεν μπορεί ή δεν θέλει και για λόγους για να είναι για ψηφοθυρικούς λόγους ακόμα, για να είναι στους πολίτες. Πιθανόν. Εμείς. Όλες οι κυβερνήσεις. Όλες, βέβαια. Όλες, ναι. Γιατί από το 2012 μέχρι το 2024 έχουν περάσει πόσες κυβερνήσεις. Θα μπορούσε να έχει λυθεί αυτό το ζήτημα. Σωστά. Εγώ θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη και η κυρία Ανδριανάκη το εξής. Ότι ο τιμοκατάλογος έχει διαμορφωθεί από το 1991. Τραγικό. Έχει υποτιμηθεί δύο φορές. Και εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε στην Ελλάδα του 2024 με τον πληθωρισμό να καλπάζει, τα αντιδραστήρια να είναι πανάκριβα, τα μηχανήματα, τα καινούργια μηχανήματα, τα σύγχρονα μηχανήματα να είναι υπερβολικά ακριβά, να πρέπει εμείς να έχουμε ISO ποιότητας, να περνάμε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, ασφαλιστικές εισφορές, μισθοδοσίες, ενίκεια, πάγια έξοδα, ξέρετε. Και όλη αυτή η κατάσταση, δυστυχώς, μας οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση. Και αυτό που ζητάμε είναι να βρεθεί επιτέλους μια λύση στο να μπορέσουμε πολύ απλά να συνεχίσουμε με αξιοπρέπεια να παρέχουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε όλο αυτό το διάστημα. Υψηλού επίπεδου. Βέβαια. Με αξιοπρέπεια, δηλαδή το ζητάμε αυτή τη στιγμή όσο πιο, είναι τουλάχιστον, όσο πιο κομψά γίνεται. Τουλάχιστον τραγικό. Να υποχρεώνεστε να λέτε αυτή τη λέξη αξιοπρέπεια. Ναι, βέβαια. Είναι τουλάχιστον τραγικό. Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια σπουδών, μετά από τέτοια προσφορά, 12 χρόνια, είμαστε εδώ, δεν έχουμε κλείσει, παραμένουμε δίπλα στον πολίτη και αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι ζητιανεύουμε από το κράτος. Δεν ζητιανεύουμε. Θέλουμε αυτά που δικαιούμαστε. Βέβαια. Τους ασθενείς που εξετάζουμε να πληρωνόμαστε για κάθε ένα ασθενή. Και πώς θα γίνει αυτό? Να βάλει ένα συγκεκριμένο, να βάλει τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, να βάλει το πλαφόν σε κάθε εργαστήριο, να πει μέχρι εδώ μπορώ. Σωστά. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πληρώσω. Εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάζουμε κάθε ασθενή για όλο το μήνα με ό,τι παραπεμπτικό έχει έρθει. Mm-hmm. Όχι. Επίσης το θέμα που είπατε της αξιοπρέπειας, θέλω λίγο να το τονίσω αυτό. Κάθε άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του φτάνει σε μία ηλικία που περιμένει να πάρει τη σύνταξή του. Υπάρχουν λοιπόν συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη γιατί τα τεχνητά χρέη βαραίνουν τις πλάτες τους και αν τυχόν και πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρέη περνάνε στα παιδιά τους. Καταλαβαίνετε δηλαδή ξαφνικά γιατί τραγική κατάσταση μιλάμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα για το τι μέλη γενέστε. Εσείς συνεχίζετε την αποχή μέχρι την Παρασκευή, σωστά? Αύριο έχει προγραμματιστεί ένα ραντεβού στο Υπουργείο Υγείας με τον κύριο Γεωργιάδη. Το μεσημέρι είναι. Εγώ νομίζω ότι και την προηγούμενη φορά που υπήρξε μια συνάντηση, μια κάτι, δεν υπήρξε. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα υπάρξει κάτι. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και μια κινητοποίηση δράση ενημέρωσης αύριο εδώ, έξω από την περιφέρεια Κρήτης. Επειδή δεν μπορούμε να είμαστε όλοι στην Αθήνα, έχουμε πει κάθε πόλη να κάνει μια δική της συγκέντρωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε λίγο τον αγώνα μας και να βοηθήσουμε τους συναδέλφους που θα είναι στην Αθήνα. Οπότε έχουμε αποφασίσει αύριο, 11 η ώρα, να είμαστε στην περιφέρεια γιατροί με προσωπικό. Τιμένοι με τις στολές μας, έχουμε βάλει φωτοτυπίες, κάποια χαρτιά για την ενημέρωση του κόσμου. Θα κάνουμε μία μικρή περιόδια για να ενημερώσουμε τον κόσμο, για να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε δίπλα του και να θέλουμε τη στήριξή του. Σωστά. Κυρία Ανδριανάκη, ένα τελευταίο σχόλιο και από εσάς για να πάρεις. Θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή είναι όλη η Ελλάδα, όλοι οι εργαστηριακοί γιατροί ενωμένοι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ποσοστό συμμετοχής που φτάνει το 85%, ενώ κάποιοι νομοί είναι στο 100%. Και εδώ, στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, αύριο θα πλησιάσουμε το 95% με 99%. Αυτό σημαίνει ότι είναι καθολικό, δεν υπάρχουν. Είναι θέμα επιβίωσης, πραγματικά θέμα επιβίωσης.
Και μεταξύ μας είναι και θέμα επιβίωσης δικής σας, αλλά είναι και δικής μας επιβίωσης. Γιατί χωρίς εσάς. Ακριβώς. Και εμείς θέλουμε τη συμπαράσταση του ασφαλισμένου. Του σκεφτείτε ότι εμείς στηρίζουμε το 90% της πρωτοβάθμιας υγείας. Τι θα γίνει όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή... Βέβαια. Πάει στα δημόσια νοσοκομεία να αντέξει, τα δημόσια νοσοκομεία να κάνουν τόσες πολλές εξετάσεις αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, μπορούν. Ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια εξυπηρετείται από το ιατρείο της γειτονιάς, να το πω έτσι. Έχει μάθει σε αυτόν τον τρόπο και αυτό θεωρώ ότι αν σταματήσει, πρώτα απ' όλα θα έχει αντίκτυπο στον ίδιο τον ασθενή και μετά στους γιατρούς τους ίδιους που θα αναγκαστούν να κλείσουν τα γιατρία τους. Λοιπόν, τους νομούς... Τα νοσοκομεία, να πω κάτι, μια παρένθεση αυτό που είπατε. Τα νοσοκομεία όχι, δεν μπορούν να σηκώσουν όλο αυτό το βάρος, γιατί ήδη δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος από τις κλινικές τους και από τους ίδιους ασθενείς τους. Ακριβώς. Και στους νομούς που υπάρχει 100% συμμετοχή, ήδη οι διοικητές των νοσοκομείων κάνουν έκκληση να σταματήσουμε, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τις εξετάσεις των ασφαλισμένων. Και εμείς κάνουμε έκκληση στον Υπουργό να σας ακούσει και να μας βοηθήσει, γιατί σας χρειαζόμαστε και σας χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Καλά. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα, γιατί και ρολόγια και πόρτες και όλα τα ακούω να χτυπάνε σήμερα. Πάμε.